Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Επιτέλους, έρχεται μια ιστορία για να σπάσει, να ανατρέψει το στερεότυπο πως στις ερωτικές σχέσεις ναρκισσιστικής κακοποίησης ο νάρκισσος είναι πάντα ο άνδρας και η συνεξαρτώμενη είναι πάντα η γυναίκα. Θα σας διαβάσω λοιπόν σήμερα μια ιστορία για μια μελέτη περίπτωσης θα κάνουμε καλύτερα, όπου η γυναίκα είναι ο νάρκισσος και ο άνδρας ο συνεξαρτώμενος. Θα σας διαβάσω το mail που μου στείλει ο φίλος και μετά τη συνομιλία που κάναμε και θα τη σχολιάζω. Αγαπητή κυρία Θέκλα, χαίρετε. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί είστε η πηγή της ελπίδας μου μέσα σε ένα χάος που ζω εγκεφαλικά αυτές τις ημέρες. Μετά από 9 μήνες, λογικά, απέδρασα επίσης λογικά μέσα από μία άκρως ναρκισσιστική σχέση. Όταν γράφει λογικά εννοεί χρησιμοποιώντας τη λογική του και κάνοντας υψηλή διαφοροποίηση. Δηλαδή, με τη λογική δάμασε το συναίσθημα. Και την υψηλή διαφοροποίηση, τη θεωρία της υψηλής διαφοροποίησης και τη σημασία που έχει ως στόχο της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, μιλήσαμε στα webinar, στα σεμινάρια τα τελευταία που κάναμε με τον Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Την κοπέλα αυτή τη γνώριζα για πολλά χρόνια που είχαμε μία συνεργασία επαγγελματική. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια, η άποψη μου ήταν ότι απλώς είναι μία κακομαθημένη γυναίκα η οποία απαιτούσε συνεργατικά πράγματα μη εφικτά. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτός ο άνδρας γνώριζε αυτή τη γυναίκα για 5 χρόνια μέσω της δουλειάς του, συνεργαζόντουσε σε κάτι, και η άποψή του ήταν ότι ήταν απλώς μια κακομαθημένη γυναίκα, η οποία απαιτούσε πράγματα που δεν ήταν εφικτά. Το να αναγνωρίζεις ότι ένα πρόσωπο λειτουργεί κακομαθημένα και απαιτεί πράγματα μη εφικτά, είναι μια μεγάλη κόκκινη σημαία, την οποία εσύ παρέβλεψες. Το ρώτησα μετά γιατί την παρέβλεψε και μου λέει, του λέω τι σε τράβηξε στην κοπέλα αυτή, λέει η ομορφιά της. Και θυμήθηκα όλες εκείνες τις femme fatale, τις μοιραίες γυναίκες, οι οποίες χρησιμοποιούν, μεθοδεύουν την ομορφιά τους και τον ερωτισμό τους προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Μετά από 5 χρόνια συνεργασίας, από ένα τυχαίο μήνυμα, ξεκίνησε ένα φλερτ, το οποίο πάρα πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε ολοήμερη συνομιλία με μηνύματα σημείων αναφοράς, καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ κλπ. Δεν άργησε ο καιρός που τα μηνύματα και τα τηλέφωνα πλήθυναν και έφτασα σε μια συνεχή συνομιλία με κατάθεση έρωτα και ενδιαφέροντος. Έτσι είναι με τους νάρκισσους, ξεκινάνε όλα πολύ γρήγορα και το love bombing είναι έντονο. Βρεθήκαμε, τα είπαμε, τα συζητήσαμε και αποφασίσαμε από κοινού ότι θα πορευτούμε παρέα και όπου μας βγάλει. Ξέχασα να σας αναφέρω τις ηλικίες μας. Εγώ είμαι 43 και εκείνη 38 ή 43. Θα το καταλάβετε παρακάτω γιατί σας λέω ή. Όντως ξεκίνησε σχέση με πολύ έρωτα. Το σ' αγαπώ μετά από ένα μήνα το πολύ δεν άργησε να εμφανιστεί, καθώς και οι δηλώσεις ότι ήρθες στη ζωή μου και την άλλαξες, έναν άνθρωπο σαν εσένα έψαχνα όλη μου τη ζωή, είμαι ερωτευμένη μαζί σου όπως ποτέ άλλοτε, πρώτη φορά με κάνει να αισθάνομαι κάποιος έτσι, βλέπω τη φωτογραφία σου όλη μέρα και παίρνω δύναμη κλπ. Μου έστελνα μηνύματα οι φίλες της ότι πρώτη φορά τη βλέπουμε τόσο ευτυχισμένη και χαρούμενη και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Εκείνη έστελνε συνεχώς δώρα, λουλούδια, μου έλεγε συνεχώς γλυκόλογα και δηλώσεις αγάπης, μέχρι και παρακάλια να μην την αφήνω μόνη της γιατί δεν αντέχει μακριά μου, και να μην τολμήσω να κάνω ξανά πάνω από 3-4 μέρες να τη δω, γιατί δεν το αντέχει. Αυτό κράτησε 2 μήνες. Συνήθως 2 μήνες κρατάει το love bombing, συνήθως. Στη διάρκεια του 3ου μήνα, ενώ εγώ είχα πλήρως καταθέσει τα όπλα οποιασδήποτε άμυνας, ξεκίνησε μια αλλαγή συμπεριφοράς. Εννοείς όταν πλέον αφέθηκες, την εμπιστεύτηκες, την ερωτεύτηκες, θα σκέφτηκες, μπα ιδέα μου είναι ότι είναι κακομαθημένη, μα κοίτα τώρα πόσο μ' αγαπάει, κοίτα τώρα που μου στέλνει τόσα μηνύματα, κοίτα που μου στέλνει δώρα, κοίτα που δεν μπορεί μακριά μου. Λοιπόν, στη διάρκεια του 3ου μήνα ξεκίνησε μια αλλαγή συμπεριφοράς. Ερχόταν σπίτι μου, μειώνοντας με συνεχώς. Πώς είναι έτσι το σπίτι σου, πώς είναι έτσι το ένα, το άλλο,
το παράλληλο. Κλασική συμπεριφορά ανάρχης σου. Συνεχής επικριτικότητα. Προσπαθούσα για το καλύτερο και συνεχώς είχα μία επίκριση για τα πάντα. Ακόμα και γιατί έχω τέτοια μαξιλάρια στο κρεβάτι μου. Προσπαθούσα να καλύψω τις ανάγκες της, αλλά μάτια. Ποτέ δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του νάρκη σου. Γιατί ο νάρκησος ή νάρκησος θέλει συνέχεια να έχει εξουσία επάνω μας, οπότε οτιδήποτε απαιτήσει και εμείς το επιτελέσουμε, θα βρει μια άλλη απαίτηση για να μας έχει συνεχώς το τρέξιμο και να νιώθει ότι μας ελέγχει. Οι επικρίσεις συνεχιζόντουσαν με το να με αποκαλεί χαζό συνεχώς, να με ρωτάει αν είμαι χαζός και δεν καταλαβαίνω. Άλιστα. Να ξεχνάει τα πράγματά της σε όποιο μέρος πηγαίναμε και φεύγοντας να μου επιτίθεται ότι είμαι χαζός που το ξέχασε εκείνη. Και ακριβώς όπως σας το λέω, φταίς εσύ που ξέχασα τα πράγματά μου. Κλασικό πάλι χαρακτηριστικό νάρκη σου. Κάνει αυτός ένα λάθος, το ρίχνει το φταίξιμο στον άλλο. Εσύ φταίς που εγώ ξέχασα. Εσύ φταίς που εγώ παραφέρθηκα. Εσύ φταίς που εγώ έχω κάνει αυτό το λάθος. Ο νάρκησος δεν φταίει ποτέ. Έκανε ζημιές και αμέσως γυρνώντας με έλεγε φταίς εσύ. Έχανε τα πράγματά της και με ρωτούσε πού τα έβαλες πάλι και τα ψάχνω. Με ρωτούσε συνεχώς πού έβαλες αυτό, πού έβαλες το άλλο. Εγώ δεν είχα καμία ιδέα γιατί δεν είχα ακουμπήσει τίποτα δικό της ποτέ. Κάνω μια μεγάλη κούπα καφέ για να αντέξουμε όλο αυτό. Κάποια στιγμή, ενώ είχα ένα πολύ σοβαρό θέμα με τη δουλειά μου και είχα μεγάλη στεναχώρια, σταμάτησε να μου μιλάει για 10 μέρες. Σου έκανε δηλαδή τη θεραπεία της σιωπής, την τιμωρία της σιωπής, silent treatment, τιμωρία της σιωπής. Επανήλθε μετά από 10 μέρες με ένα χαζό μήνυμα και μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Τα βρήκαμε, σιγά που δεν θα τα βρίσκατε. Πώς να μείνεις εσύ μακριά από αυτή τη μοιραία γυναίκα, πώς? Αλλά μέσα μου εγώ ήδη αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα, γιατί με κατηγορούσε ότι πάλι εγώ έφταιγα που δεν μιλούσαμε. Ναι, μάνα μου, για πάντα για όλα φταίει ο συνεξαρτώμενος, σιγά με φταίξει ο νάρκησος. Αποφασίσαμε να πάμε διακοπές, παρέα. Στις διακοπές ήταν απόμακρη και το μόνο που έκανε ήταν να ασχολείται με τι φωτογραφία θα ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα και πόσα like θα πάρει, ή να κοιμάται και εγώ να αισθάνομαι μόνος με θυμό. Αυτό το να κοιμάται ο νάρκησος επίτηδες και να σε παρατάει είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο όπλο. Ξέρω περίπτωση στην οποία είχε απέτηση ο άντρας νάρκησος από τη γυναίκα συνεξαρτώμενη, γιατί λέει να κοιμάσαι το απόγευμα και να μην περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί, και η γυναίκα δεν πήγαινε, άλλη αυτή που ενώ είχε ανάγκη να ξεκουραστεί δεν πήγαινε να ξεκουραστεί. Και πήγαινε αυτός και κοιμούνται. Έχουν τόσα πολλά κοινά μεταξύ τους. Εγώ θέλω πάρα πολύ να γνωριστούν όλοι αυτοί οι τύποι και να φτιάχνουν σχέσεις δύο ναρκισάκια μαζί, μόνο να μην κάνουν παιδιά. Μόνο να μην κάνουν παιδιά θα είναι κρίμα τα παιδιά. Και εγώ να αισθάνομαι μόνος με θυμό, έλεγα στον εαυτό μου να επιστρέψουμε από τις διακοπές και θα την τελειώσω αυτή τη σχέση. Αλλά δεν είχα δύναμη να το κάνω ασφαλώς. Σαν το βάτραχο μέσα στην κατσαρόλα. Έχουμε πει πολλές φορές την ιστορία με το βάτραχο, που το βάζω σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό και σιγοβράζει το νερό και δεν το παίρνει η είδηση πότε θα καεί. Εδώ λοιπόν σας αναφέρω το θέμα της ηλικίας. Μου είχε πει πόσο χρόνο είναι όταν χρειάστηκε να πάμε ένα ταξίδι και είδα το διαβατήριό της. Είδα στο διαβατήριό της ότι έχει κρύψει 5 χρόνια. Όταν λοιπόν της λέω, σου έδειξα ποτέ ότι έχω πρόβλημα με την ηλικία σου? Μου λέει, είσαι χαζός. Σου έχω πει ότι είναι παραποίηση για να μπορέσω να έρθω στην Ελλάδα. Η κοπέλα είναι από άλλη χώρα. Και εμέσως μου επιτέθηκε, λέγοντας μου ότι δεν της δίνω σημασία και έπρεπε να το είχα ακούσει όταν μου το είχε πει, και με νεύρα μου έκλεισε το τηλέφωνο. Μα είσαι χαζός. Μα είσαι χαζός. Ασφαλώς δεν ήμουν καθόλου ψηλιασμένος γιατί θα υποκολουθούσε. Εγώ πρώτη φορά ακούω να αλλάζουν την ηλικία τους και ειδικά από τη χώρα. Που δεν θα, οπωσδήποτε δεν αναφέρω τη χώρα για σκοπούς προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων. Αλλά εγώ πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει περιπτώσεις τις οποίες αλλάζουν την ηλικία και τη βάζουν πιο μικρή, ούτως ώστε να θεωρηθεί ανήλικο ένα παιδί και να μπορέσει να ζητήσει, ξέρω εγώ, καταφύγιο σε μια άλλη χώρα. Αλλά αν φαίνεται πιο μεγάλη, πρώτη φορά ακούω.
Όπως και για μία επέμβαση την οποία είχε κάνει, μου ανέφερε ότι την είχε κάνει πριν 20 χρόνια και μετά από ένα διάστημα, δεν θυμάμαι, μου λέει ήρθε η τάδε να με δει στο νοσοκομείο και μου έκανε παρέα. Όταν τη ρώτησα πόσα χρόνια γνωρίζει την τάδε, μου λέει 9. Έκανε την επέμβαση πριν 20 χρόνια, αλλά πριν 9 χρόνια τη έκανε άλλη παρέα. Γενικά σταμάτησα να πιστεύω το οτιδήποτε, ακόμη και το αν έχει φάει, αν είναι στο σπίτι, αν ξύπνησε, αν έπεσε για ύπνο, τα πάντα. Χάθηκε η αξιοπιστία της απέναντί μου. Εδώ θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ψέματα για την ηλικία του, θα μπορεί να πει ψέματα για τα πάντα. Ή ένας ο οποίος λέει ένα ψέμα μπορεί να το πει πολλές φορές. Once a liar, always a liar. Στις διακοπές ξέχασα να σας πω ότι συνεχώς είχε ένα πρόβλημα, πεινούσε, νίσταζε κλπ. Κλπ. Στην επιστροφή μας δημιουργήθηκε ένα σοβαρό θέμα στη δουλειά μου. Στην επιστροφή μας δημιουργήθηκε ένα σοβαρό θέμα στη δουλειά μου και έπρεπε να βρω τη λύση άμεσα. Είχα αρκετή ένταση στο τηλέφωνο και εκείνη για μία ακόμη φορά σταμάτησε να μου μιλάει. Ναι, να σου μιλάει όταν έχεις προβλήματα, θα είναι εκεί ο νάρκισσος ή νάρκισσος για να σου συμπαρασταθεί. Όχι, νάρκισσος θα είναι εκεί για να περάσει ωραία. Τη ρώτησα ότι με βλέπει να υποφέρω, γιατί δεν μου λέει μια γλυκιά τρυφερή κουβέντα να με ηρεμήσει, να με πάρει μια αγκαλιά, να διαφερθεί το τι συνέβη, ώστε με καθαρό μυαλό να μου κάνει μια πρόταση όπως εγώ έκανα πάντα όταν είχε μια δυσκολία σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν να κατεβεί από το αυτοκίνητο και να μην μου μιλάει για μια ώρα. Πάρτα. Έτσι κάνουν άρχισε. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξοδέψουν ενέργεια προκειμένου να σε τακτοποιήσουν εσένα. Επιστρέψαμε και η σχέση πήρε την normal ροή της με τα χρονοδιαγράμματά της, καθημερινά τηλέφωνα, μηνύματα, συναντήσεις κλπ. Σε κάποια φάση αποφασίσαμε να πάμε για ένα επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό. Περιττώ να σας αναφέρω ότι έζησα ένα μαρτύριο, με προσέβαλε συνεχώς. Μέχρι που με άφησε στο κρύο να περιμένω μία ώρα, ενώ είχαμε ραντεβού, και όταν συναντηθήκαμε με περίσσια χαρά ήθελε να μου δείξει τι ψώνισε, γιατί το μόνο που μου έλεγε είναι «Κοίτα πόσο όμορφη είμαι και πόσο μου πάνε τα ρούχα που έχω και όλες με ζηλεύω για το σώμα μου και για τα ρούχα μου. Αλλά βλέπεις, ό,τι και να φορέσω μου πηγαίνει, είμαι όμορφη και τα ρούχα τα φοράω, δεν με φοράνε. Το ίδιο ρούχο εμένα με κάνει κουκλάρα, η άλλη πώς το φοράει έτσι όπως είναι». Αυτό διαφημιζόταν η κοπέλα. Εγώ πριν από 6 μήνες ζύγιζα 30 κιλά επιπλέον και με πολύ μεγάλη προσπάθεια τα έχασα. Τα έδιωξες να λες, όχι τα έχασα, τα έδιωξες. Όταν λοιπόν είχα αυτά τα περιττά κιλά, μου έπαιρνε ρούχα δώρα μικρά μεγέθη που της έλεγα «Κορίτσι, με αυτά δεν μου κάνουν». «Δεν πειράζει, νόμιζα ότι θα σου έκαναν». Σου έλεγε μέσος πλήσης σαφώς «θα διώξεις τα κιλά». Πλέον μετά από πολλές θυσίες και πόνο, έχω νορμάλ σώμα και γυμνασμένο, και εκείνη το μόνο που μου έλεγε είναι «πώς έγινες έτσι». Δεν ευχαριστούνται με τίποτα εν άρχιση. Τώρα, αν εσύ έφτιαξες το σώμα σου με πόνο και κόπο όπως λες και σου αρέσει το σώμα σου όπως είναι, να συνεχίσεις να το γυμνάζεις, να συνεχίσεις να αθλείσαι για να νιώθεις εσύ καλά, όχι για να αρέσεις στην οποιανδήποτε ή στον οποιονδήποτε. Και εδώ θέλω να δηλώσω με μεγάλη χαρά και περηφάνεια ότι ο Λάκη και εγώ έχει μία εβδομάδα που πάμε καθημερινά 5 χιλιόμετρα περπάτημα και νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Κλείνει η παρένθεση. Δεν άκουσα ποτέ μια καλή κουβέντα και ασφαλώς αισθανόμουν πολύ άσχημα και άβολα και στεναχωριόμουν. Μου έλεγε «όλοι θα λένε ότι σε έβαλα εγώ να δυνατήσεις». Δεν σας ανέφερα ότι είχε πει σε φίλες της ότι είμαι εύσωμος και όταν με έβλεπαν οι κοπέλες έλεγαν «αυτός είναι πολύ ωραίος και μια χαρά». «Μην το βλέπεις τώρα που αδυνάτησε», τους έλεγε αυτή. Αν είναι ποτέ δυνατόν να πουν οι φίλες ότι είσαι ωραίος, αφού αυτή είναι η ωραία. Η νάρκισσος γυναίκα είναι η μόνη ωραία, δεν έχει άλλες ωραίες. Όλες οι άλλες είμαστε για τα μπάζα. Αφού επιστρέψαμε από το ταξίδι, μόλις προσγειωθήκαμε, μου ζήτησε να περιμένω μόνος μου τη βαλίτσα της και όταν της είπα όχι, άρχισε να με προσβάλλει και τελικά σταμάτησε να μου μιλάει για μία ακόμη φορά. Μάλιστα. Τα πολύτιμα λόγια της νάρκισσου δεν θα βγουν από το στόμα της έτσι απλά. Πήρα την απόφαση ότι πρέπει να αποδράσω ξανά με πόνο ψυχής. Δεν το έκανα. Μα πώς να το κάνεις μάνα μου αφού ήσουν προσκολλημένος και συνεξαρτώμενος. Αλλά άρχισα να ρεώνω την επικοινωνία με σκοπό να ξεκόψω. Δεν τα κατάφερα. Το δεν το έκανα και δεν τα κατάφερα τα γράφει με κεφαλαίο φίλος.
Αυτή την περίοδο στη δουλειά μου έχουμε πολύ μεγάλη ένταση λόγω εποχής και είχα να παραδώσω ένα τεράστιο project με αποτέλεσμα να πρέπει να δουλεύω 20 ώρες τη μέρα. Πριν λίγες μέρες, μέσα σε αυτό το project παρατηρήθηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με αποτέλεσμα να πρέπει να δώσω όλη μου την ενέργεια να σωθεί η δουλειά. Συζητάμε για μια δουλειά αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι λοιπόν στο βραδινό μήνυμα που με ρώτησε που είμαι και γιατί δεν έχω στείλει, της εξήγησε ότι έχω μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα με φοβερά προβλήματα και είναι άγνωστο ακόμα και το αν θα επιστρέψω σπίτι. Το αποτέλεσμα ήταν να μην μου ξαναμιλήσει για μια ακόμη φορά. Έτσι, ναι, ναι. Έχεις εσύ προβλήματα, ασχολείσαι με τα προβλήματα και να ασχολείσαι μαζί μου γιατί να σου μιλάω. Ήθελα να σας αναφέρω δε ότι σε κάποιο διάλογο που είχε, μου ανέφερε ότι τον τελευταίο σύζυγό της τον εκμεταλλεύτηκε. Μου ανέφερε επακριβώς ότι τον εκμεταλλεύτηκα γιατί το παιδί που είχα από τον πρώτο μου γάμο μεγάλωσε και θα έμενα μόνη. Οπότε τον παντρεύτηκα, έκανα το δεύτερο παιδί και τον χώρισα. Οπότε για άλλα 15 χρόνια τουλάχιστον δεν θα είμαι μόνη στο σπίτι. Όπως αντιλαμβάνεστε, ειλικρινά εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια ιδέα για ό,τι άκουσα και ήθελα να εξαφανιστώ. Μέσα μου νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Αισθάνομαι το αίσθημα εγκατάλειψης και απόρριψης. Παρόλα αυτά έγινε κάτι που ήθελα. Να μην με προσβάλλει κάποιος και να μην νιώθω ενοχή 24 ώρες την ημέρα. Μου αρέσει το επάγγελμα που κάνω και αποφάσισα να ασχοληθώ και με κάτι άλλο παράλληλα γιατί μου αρέσει πολύ. Με ανάγκασε να σταματήσω τη σχολή, αυτό το καινούργιο που σπούδαζα, λέγοντας μου ότι είμαι τρομερά λάθος που το κάνω και κακώς δεν τη ρώτησα πριν ξεκινήσω κάτι τέτοιο. Για όλα πρέπει να ρωτάς την αρχή σου. Για όλα. Και ποιος είσαι εσύ, είναι controlling αυτή, είναι εκτική. Γιατί να κάνεις πράγματα στη δική σου ζωή χωρίς να ρωτάς. Ξέχασα να σας αναφέρω ότι μου παρουσιάστηκε και ένα πρόβλημα υγείας, σοβαρό, για το οποίο έχω κάνει χειρουργείο πριν από κάποια χρόνια. Και όταν της το ανέφερα, μου έλεγε το πρόβλημά της ότι ξέχασε τα κρέατα στο χασάπι. Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πού φταίω, πού δεν φταίω και γιατί επιτρέπει όλο αυτό να γίνει. Αυτό ήταν το μήνυμα του φίλου, το οποίο μου το έστειλε και σε ένα messenger παράλληλα από το Facebook και έτσι είχα εκεί την ευκαιρία να κάνω μια συζήτηση μαζί του. Γελάω γιατί καταλήξαμε να γελάμε και οι δύο για τις χαζομάρες που έχουμε δεχθεί. Λοιπόν, του γράφω. Καλημέρα, του λέω. Με ενάρχη σου έμπλεξες ξεκάθαρα και εσύ συνεξαρτήθηκες. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να συνέλθεις. Καλημέρα, μου γράφει. Σου έστειλα και mail. Με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό το mail μόλις σας διάβασα. Του λέω, γράψε μου λίγα πράγματα για την παιδική σου ηλικία και γιατί νομίζεις πως έγινες συνεξαρτώμενος. Και μου λέει, ξεκάθαρα λόγω του πατέρα μου, δεσμός τραύματος, μου γράφει. Ψάχνω να βρω την αγάπη. Για τον πατέρα μου, ακόμα και τώρα είμαι άχρηστος που έχω μια εταιρεία με 50 άτομα προσωπικό και τζίρο πάνω από 2,5 εκατομμύρια, όμως ακόμα παραμένω άχρηστος γιατί δεν διάβαζα στο σχολείο. Του λέω, άρα βρίσκουμε την αιτία που ο άνθρωπος αυτός λειτουργεί ως συνεξαρτώμενος, επειδή είχε και εξακολουθεί να έχει έναν πατέρα που ό,τι και να κάνει είναι άχρηστος. Με τίποτα δεν το δέχεται. Άρα πατέρας νάρκισσος, γιος που ελκύεται από την άρχη σου γυναίκα, την ερωτεύεται και γίνεται συνεξαρτώμενος. Του λέω, τι σε τράβηξε πάνω της, η εμφάνιση, μου γράφει. Του λέω, είχες και στο παρελθόν παρόμοιες σχέσεις. Αμέ, μου γράφει, άλλη μια φορά ακριβώς τα ίδια, αλλά τότε δεν είχα ιδέα και ξαναγυρνούσα. Του γράφω εγώ, βρήκες φοβερή ευκαιρία, φοβερό κελεπούρι, η κοπέλα αυτή με όλα αυτά που περιγράφεις και να σε κάνει έτσι. Βίβα η συνεξάρτηση, του λέω, η εφάρηση σε τράβηξε, ακριβώς αυτό. Λέει, τον τράβηξε η εμφάνιση. Εδώ θέλω να πω αυτό, ότι κάποιες φορές συνεξαρτώμενα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουν το πρόβλημα της συνεξάρτησης θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι η ομορφιά. Οπότε άμα τα μπλέξουμε έναν άρκησο με μία άρκησο όμορφο-όμορφη, μετά μάλλον άρκησο όμορφο-όμορφη, σου λέει, αν βρω κάποιον άσχημο, δεν θα είναι άρκησος.
Και όπως έχουμε ιστορίες απείρου κάλους, που σε εξαρτώμενο πρόσωπο, άνδρας ή γυναίκα, να έχει φτιάξει με ένα πρόσωπο που να μην είναι τόσο εμφανίσιμο, θεωρώντας ότι έτσι δεν θα είναι νάρκισσος. Όμως ήταν πάλι νάρκισσος. Και χειρότερος νάρκισσος, ο overt narcissist, ο κρυφός ναρκισσιστής, αυτός ο οποίος παρουσιάζεται ως μη νάρκισσος, αλλά είναι. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω και ένα φανταστικό. Μου ανέφερε η πρώη με μεγάλο θαυμασμό ότι είχε καταφέρει να καταστρέψει έναν πρώην της ολοκληρωτικά, ο οποίος δεν κάπνιζε, δεν έπινε και μαζί της ξεκίνησε να πίνει χόρτα κλπ. Κλπ. Και γελούσε σαν επίτευγμα. Wow. Wow. Κοκορευόταν ότι κατέστρεψε έναν άνθρωπο. Και για να σας δείξω πόσο εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα, μέσα στους 9 μήνες το είχε αναφέρει τουλάχιστον 3 με 4 φορές. Στο μυαλό της αυτό της έδειχνε ότι ήταν κάτι σαν λάφυρο, σαν επίτευγμα. Γελούσε κιόλας αναφέροντας ότι τον κατέστρεψα πλήρως αυτό. Ο στόχος επετεύχθη. Αγόρια, ανοίξτε τα μάτια σας. Κορίτσια, ανοίξτε τα μάτια σας. Εγώ το ρώτησα... Είπε κάποιο λόγο η κοπέλα για τον οποίο τον κατέστρεψε? Όχι, δεν της έκανε απολύτως τίποτα, απλώς χαιρότανε που κατάφερε να το βγάλει από το δρόμο που ήταν και μπήκε σε ένα κακό δρόμο. Πώς να σου το εξηγήσω? Μάλιστα. Και μου γράφει το παιδί, εύχομαι να γιατρέψω τα τραύματά μου κάποια στιγμή γιατί υποφέρω. Ξεκινάω ψυχοθεραπεία τη Δευτέρα. Του λέω, αφού θα κάνεις ψυχοθεραπεία θα τα καταφέρεις. Ασφαλώς και ό,τι απαιτείται για να γίνω καλά θα το κάνω, να κατανοήσω πρέπει και να πάρω το μάθημά μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που έστειλε αυτό το email, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να έχουμε και μια ιστορία που είναι η γυναίκα νάρκισσος και ο άντρας συνεξαρτώμενος. Υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες. Στατιστικά... όσον αφορά τη διαταραχή, την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, στις διαγνώσεις είναι περισσότεροι οι άνδρες με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και λιγότερες οι γυναίκες, αλλά όσον αφορά το ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας δεν υπάρχουν στατιστικά, αλλά πάλι ίσως υπάρχουν περισσότεροι άνδρες με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και λιγότερες γυναίκες λόγω του τρόπου ανατροφής των αγοριών και των κοριτσιών που ήταν διαφορετικός όταν ήμασταν εμείς μικροί. Υπάρχει όμως η περίπτωση να είναι και μια γυναίκα ναρκισσός. Και η κοπέλα αυτή ήταν overt narcissist, ήταν ξεκάθαρα, ήταν μεγαλοπρεπής ναρκισσός, ήταν ξεκάθαρα ναρκισσός. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά γυναικών οι οποίες είναι covert narcissist, είναι κρυφές, κρυφονάρκηση, οι οποίες δεν σου λένε εγώ είμαι πιο όμορφη από όλες και έχω το πιο ωραία ρούχα και το πιο ωραίο σώμα κλπ. Κλπ. Κλαίγονται αυτές. Είναι χωρίς λεφτά, έχουν προβλήματα υγείας, δεν αντέχουν τον εαυτό τους, νιώθουν μοναξιά. Δηλαδή, είναι διάφοροι τρόποι με τους οποίους ένα πρόσωπο που έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας θα μας ρουφήξει την ενέργεια, θα στρέψει όλα τα φώτα της προσοχής πάνω του μέσα σε μια σχέση και θα μας αφήσει στραγγισμένους συναισθηματικά. Χαίρομαι να υπάρχουν και άνδρες που παρακολουθούν τα ψυχοεκπαιδευτικά μας βίντεο. Χαίρομαι να υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι προσφέρουν με τις ιστορίες τους στην κατανόηση αυτού του στυλ σχέσεων, των κακοποιητικών σχέσεων με νάρκισσο. Όπως έχουμε πει σε πάρα πολλά βίντεο, το λέω και εδώ, ότι το πρόβλημα το έχουμε εμείς οι συνεξαρτώμενοι. Έχουμε μεγαλώσει με έναν τρόπο χωρίς αυτοεκτίμηση. Είμαστε μαθημένοι να μας φέρονται άσχημα. Είμαστε συνηθισμένοι να μας μειώνουν και να μας υποτιμούν. Είμαστε συνηθισμένοι να μας κάνουν νέκινγκ οι γονείς μας, οι γεννητορές μας, οι φροντιστές μας. Όλοι αυτοί οι οποίοι μας έχουν κακοποιήσει ψυχικά αδιόρατα στην παιδική μας ηλικία. Οπότε ελκυόμαστε από έναν άνθρωπο με παρόμοιο στυλ προσωπικότητας και τον βλέπουμε και όμορφο. Εγώ θεωρώ ότι η ομορφιά είναι υποκειμενική. Beauty lay in the eyes of the beholder. Beauty lays in the eyes of the beholder. Δεν είναι και πολύ καλή η προφορά μου στα αγγλικά, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Beauty lays in the eyes of the beholder.
Η ομορφιά λέει βρίσκεται στα μάτια αυτού που κοιτάζει και βλέπουμε όμορφους και βλέπουμε ελκυστικούς ανθρώπους που το στυλ της προσωπικότητάς τους μας προκαλεί τεράστια ψυχοπαθολογική έλξη. Και πρέπει ακριβώς να επιλύσουμε τη ρίζα και την αιτία του προβλήματος. Η ρίζα και η αιτία του προβλήματος είναι ότι έχουμε δεχθεί ναρκισσιστική κακοποίηση ως παιδιά. Και αν δεν κάνουμε οξία ψυχοθεραπεία εστιασμένη στο να θεραπεύσουμε τα τραύματα μας από την παιδική μας ηλικία και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με τη λογική μας, να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που οι συνεξαρτώμενοι έχουμε αναπτύξει λόγω πολυτραυματικής ψυχικά παιδικής ηλικίας, να μάθουμε να αποφεύγουμε τα triggers, να μάθουμε να χειριζόμαστε τα συναισθήματα μας, ξαναλέω, με βάση τη λογική μας και με βάση όλα όσα μαθαίνουμε και πρέπει να συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και να συνεχίζουμε να είμαστε σε μια πορεία πνευματικής εξέλιξης και ψυχοεκπαιδευτικής ανάπτυξης και γνώσης, τότε δεν θα μας ελκύουν η νάρκηση. Τότε η νάρκηση θα μας φαίνονται γελοί και οι απαιτήσεις τους γελίες και όλα όσα κάναμε στο παρελθόν για αυτούς γελία. Αυτό το βίντεο βγαίνει σήμερα, είναι Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, είναι 5 το απόγευμα τώρα που βγαίνει το βίντεο. Παίρνω την ευκαιρία και μέσα από αυτό το βίντεο να σας προσκαλέσω, αν το βλέπετε την ώρα που βγαίνει, απόψε στις 9 στο κανάλι μας θα κάνουμε ένα live γέλιο, στο οποίο θα γελάσουμε με αυτές τις γελιότητες τις οποίες έχουμε υποστεί και έχουμε ψυχαγωγήσει, έχουμε entertain, έχουμε αποδεχθεί σε παλαιότερες σχέσεις τις οποίες είχαμε συνεξαρτηθεί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου σε όλους, άνδρες και γυναίκες. Θα τα καταφέρουμε, βρε. Θα το νικήσουμε το τέρας της συνεξάρτησης. Μπορούμε.